Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, την Δευτέρα του Πάσχα, 16 Απριλίου, στη σκάλα Ναυπάκτου, πλέχτηκε το Γαϊτανάκι, ένα έθιμο με ρίζες 5 αιώνων. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας ξεκίνησαν οι προετοιμασίες στην κεντρική πλατεία του χωριού, κάτω από τον ίσιο των Πλατανιών και της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου. Εκεί, όπου όλοι οι χωριανικοί επισκέπτες έγιναν μια παρέα και απόλαυσαν τη φιλοξενία του Πολιστικού Συλλόγου του χωριού. Η ορχήστρα του Παναγιώτη Κοτρότσου και του Βασίλη Κοστούλα έδωσε το σύνθημα για το χορό και τη διασκέδαση. Στην εκδήλωση συμμετείχε το χορευτικό τμήμα του Γιάννη Βαφιάδη και για πρώτη φορά φέτος και ο Ιππικός Σύλλογος Ναυπακτίας και Δωρίδας με 4 άλογα. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Γιάννης Μπουλές, ο Αντιδήμαρχος Κώστας Σταυρόπουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπύρος Τσέλιος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Κονίδας και ο Επικεφαλής Δημοτικής Ενότητας Ανδρέας Κοτσανάς. Ο πρώην Δήμαρχος Ναυπάκτου Γιάννης Δαουσάνης προτίμησε να καθίσει μακριά από το τραπέζι των επισήμων. Καταρχήν θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους συνδημότες μας, σε όλους τους επισκέπτες της πόλης μας και του Δήμου μας. Να συγχαρούμε το Σύλλογο της Σκάλας που έχει την πρωτοβουλία, που συνεχίζει αυτή την παράδοση με το Γαϊτανάκι. Να πούμε ότι ο εθελοντισμός στις μέρες μας έχει εξαιρετική σημασία, γιατί όλα αυτά που βλέπετε στη σκάλα είναι προϊόν εθελοντικής δουλειάς όλων των κατοίκων του χωριού, που πραγματικά βοηθάνε με την καρδιά τους για να διατηρηθεί η παράδοση και μαζί την ευκαιρία να βρεθούμε, να θυμηθούμε, να μεταδώσουμε στους νεότερους αυτά που κληρονομήσαμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Όταν το 1453 η Κωνσταντινούπολη έπεσε στους Τούρκους, η μία μετά την άλλη ελληνική περιοχή γνώριζε την υποδούλωση και τη σκλαβιά στον κατακτητή. Το 1499 παραδόθηκε και η Ναύπακτος. Οι Τούρκοι έκαναν επιδρομές στη Σκάλα επειδή ήταν κοντινό χωριό και λαϊλατούσαν τα πάντα. Έτσι, οι Σκαλιώτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το χωριό τους και να εγκατασταθούν 10 χιλιόμετρα βορειότερα, σε υψόμετρο 750 μέτρων, στη σημερινή Παλιόσκαλα. Εκεί δημιούργησαν ομάδες αντίστασης κατά των Τούρκων. Επινόησαν δε και καθιέρωσαν
ενημέρωσαν και μια εκδήλωση συμβολική. Κάθε χρόνο, την τρίτη μέρα του Πάσχα, έπλεκαν το γαϊτανάκι, ένα δικό τους ξεχωριστό χορό σε ένδειξη αγάπης, αδελφοσύνης και ομόνοιας μεταξύ τους, αλλά και σταυροφορίας και αγωνιστικότητας κατά των Τούρκων καταρτητών. Χορεύεται από όλο το χωριό σε δύο επάειλους κύκλους, όπου οι χορευτές παίρνουν θέση με σειρά ηλικίες. Συνεχίζεται, προσπαθούμε να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να το διατηρήσουμε και να το παραδώσουμε στους επόμενους. Είστε νέο διοικητικό συμβούλιο και ήταν πιεστικός ο χρόνος. Ναι. Αλλά ωστόσο τα καταφέρατε. Πιστεύω να τελειώσουμε πρώτα με το καλό, αλλά πιστεύω τα καταφέραμε γιατί είχαμε πολύ λίγο χρόνο. Αλλά μας βοηθήσαν τα παιδιά εδώ του χωριού πάρα πολύ και οι παλιότεροι και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Η σκάλα πάντως δεν διανοείται να μην γιορτάσει το γαϊτανάκι, ό,τι και όχι, θα γινόταν. Έστω και με λιγότερα θα γινόταν.